Γεια σας φίλοι μου, θυμάστε το αγαπημένο μου ζεμέ, το οποίο κάνει κομποστοποίηση, φυσική κομποστοποίηση. Έχει όμως ένα, δεν ξέρω αν είναι θεματάκι, απλά πρέπει να το καθαρίσω. Τέλος πάντων, σε κάποιες φάσεις ρε παιδί μου, αρχίζει και κάτι κοπανάει μέσα. Κάνα γκουμπ γκουμπ γκουμπ, είναι σαν να υπάρχει κάποιος μέσα και να κάνει τάκ τάκ, είναι κάποιος εκεί. Και σκέφτηκα να το αδειάσω τελείως, να δω αν υπάρχει, αν έχει κάτι που ξέρω εγώ, έχει κολλήσει και μπλοκάρει και αυτά. Να δούμε λίγο και την ποιότητα που έχει βγάλει από το κομπόστ που κάνει. Και να δούμε, δηλαδή είναι και για μένα, ξέρετε τώρα, είναι και για μένα καινούριο όλο αυτό, οπότε, γιατί δεν το έχω πολύ καιρό. Οπότε καλό είναι να το δούμε λιγάκι. Πάμε να δούμε τη διαδικασία. Τώρα κοίταξε να δεις, το σύνορα γκουπ 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 έκανε. Τώρα το σύνορα που είμαι εδώ και τραβάω δεν έχει δείξει καθόλου, είναι δυνατόν. Λοιπόν, έφερα μία λεκάνη και έχω και αυτό εδώ που είναι από έναν παλιό μήλο που άλεθα πατάτα, το οποίο μου χάλασε και μου έχει μείνει μόνο αυτό. Και είπα να το χρησιμοποιήσω, να δω μήπως είναι καλύτερο σχέση με το άλλο, επειδή έχει τη λαβή και ίσως βολέψει. Βέβαια πρέπει να βάζω μικρότερη ποσότητα, θα δούμε τώρα αν θα βολέψει ή όχι. Αυτό εξακολουθεί το σύνορα και δεν έχει χτυπήσει και θέλω να ακούσετε τον ήχο για να καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, πήρα εδώ και τα δύο εργαλεία, τα ξωθιαράκια μάλλον θα χρειαστούμε πιο πολύ, εξίστρα προαιρετικά. Το ανοίξω αυτό. Έχει σχεδόν γεμίσει, έτσι κι αλλιώς θέλει λίγο άδειασμα. Αλλά τώρα θα το αδειάσω εντελώς για να δούμε τι συμβαίνει. Είμαι αρκετή ώρα και περιμένω να κάνει αυτόν τον θόρυβο. Δεν το έχω καταφέρει να το πιάσω, γιατί κάνει γρήγορα. Και μέχρι να πάρω εγώ την κάμερα να το καταγράψω, δεν το προλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά, παρατήρησα ότι το κάνει κάθε 10 λεπτά περίπου. Οπότε πραγματικά πιστεύω πλέον, τώρα που το παρατήρησα κιόλας χρονικά, ότι κάτι το βρίσκει, δηλαδή ανάλογα με τη στροφή που κάνει, κάτι υπάρχει και το χτυπάει. Οπότε πάμε να δούμε παρεούλα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω να βάζω χώμα. Το βάζω εδώ σιγά σιγά. Λίγο ακόμα να βάλω. Ωραία. Θα κάνω αυτό. Πρέπει να φέρω κι άλλο έναν κουβά, να βάζω αυτά που, τα πιο χοντρά που θα βγαίνουν. Γιατί θα το καθαρίσω κιόλας, θα κρατήσω το καθαρό, να το ρίξω πάλι μέσα. Γιατί μπορεί να έχει μπουκώσει, να έπρεπε να το είχα ξεμπουκώσει πιο πολύ. Και να... πώς θα λένε... Πάντως είναι εκπληκτικό αν σκεφτεί κανείς ότι αυτά ήταν ολόκληρα μεγάλα κομμάτια από πορτοκάλια, από λεμόνια και έχουν μείνει μόνο αυτά τα μικρά κομματάκια, έτσι. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Ό,τι δουλειά κάνει. Να δούμε και τι του πρόξενη πρόβλημα. Αν είναι πρόβλημα και δεν είναι απλά κάποιο δικό του, δεν ξέρω. Λοιπόν, έφερα άλλη μία λεκανίτσα. Θα βάλουμε εδώ τα πιο χοντρά αυτά που μένουν. Και εδώ θα μένουν τα πιο λεπτά. Να δούμε. Λοιπόν, καλά προχωράει. Καλά προχωράει. Αλλά έχει αρκετό ακόμα. Όπου θόλωσε η κάμερα, παιδιά, δεν ξέρω γιατί. Μισό. Εκεί, λοιπόν. Καλά πάει, λοιπόν. Εδώ βγαίνει πολύ ωραίο το λιπασματάκι, πάρα πολύ ωραίο. Αυτά τώρα στη δόση, σκέφτομαι να το κάνω ανάποδα, δηλαδή να πάω να ρίξω αυτά στο δάσος και να κρατήσω το καθαρό το λίπασμα, αυτό που σας είπα δηλαδή και πριν, ώστε να του δώσω έτσι λίγο να πάρει τα πάνω του, γιατί μπορεί να έχει μπουκώσει το μηχάνημα. Βέβαια αυτό θα το μάθω, θα φτάσω στον πάτο, ακόμα έχω πολλή δουλειά. Λοιπόν, ήδη το έχω φτάσει στη μέση και έχει μαζέψει. Αυτό είναι το καθαρό. Και αυτό εδώ είναι τα υπολείμματα από τα κομμάτια που υπάρχουν μέσα. Αναλογικά πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ πιο λίγα σε σχέση με το καθαρό, που σημαίνει ότι όλο αυτό ήταν κάποτε έτσι,
Αυτό είναι, ας πούμε, από λεμόνι, φλούδα από λεμόνι, η οποία πρέπει να μπήκε και χτες γιατί είναι ακόμα φρέσκια. Είναι αυτά που έριξα χτες. Και έχει ακόμα και κίτρινα, δεν έχει γίνει καφέ όπως αυτό, ας πούμε, που είναι πιο παλιό και είναι και πιο ξερό. Αναλογικά λοιπόν, αυτά εδώ γίνονται έτσι, χώμα. Είναι πολύ πιο λίγο. Βλέπω όμως ότι σε κάποια σημεία υπάρχουν κάποια μεγάλα κομμάτια, όπως αυτό εδώ, τα οποία είναι στην ουσία σαν χώμα μαζί με κάποια τέτοια τα οποία έχουν γίνει σαν πετρούλες. Και ίσως αυτά να κοπανάνε. Θα το διαπιστώσω στο τέλος όταν θα τα διάσω όλο. Έχει ακόμα δουλίτσα. Θα είμαι και περίεργη να δω πόσο χώμα θα βγάλει. Πόσο λίπασμα καθαρό. Και αφού έχουμε κατέβει αρκετά κάτω και βλέπω την προπέλα, βλέπω και το πρόβλημα. Έχει τυλιχτεί κάτι γύρω από την προπέλα και θα πρέπει να το καθαρίσω. Αλλά θα το δω καλύτερα όταν θα φύγει όλο το χώμα για να δω τι είναι. Κάτι έχει τυλιχτεί, κάποια ρίζα είναι, κάποια οφείλωμα από μπανάνα, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. Το βλέπω όμως ότι είναι τυλιγμένο γύρω γύρω, τώρα το έχω κόψει γιατί το τρίβω αρκετή ώρα. Μετά που θα το βγάλω όλο το χώμα θα το δω και καλύτερα. Αυτό έχει σχεδόν την κάρη, όπως βλέπετε. Αυτό είναι αρκετά χαμηλά και αυτό είναι πιο πολύ όγκος. Γιατί είναι, πώς το λένε, τα φύλλα και αυτά που δεν έχουν χωνευτεί. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά γενικά, απλά θέλω να το συντηρούμε κιόλας, έτσι. Κάτι που θα έπρεπε ίσως να το είχα κάνει και νωρίτερα εγώ. Όπως λέω, το έχω αδειάσει όλο. Φτάσει στον πάτο εδώ. Λοιπόν, βλέπω το θεματάκι ότι έχουμε εδώ. Έχουν τυλιχτεί. Μάλλον πρέπει να είναι από μπανάνα, πώς το λένε, από την μπανάνα. Γιατί δεν θυμάμαι να έχω ρίξει κάτι άλλο έτσι μακρόστενο. Οπότε σαν συμβουλή αυτό που θα δώσω τώρα, για όσους έχουν τέτοια μηχανάκια, είναι καλύτερα να τα κόβετε, να τα κάνετε πιο μικρά κομμάτια, να μην τα αφήνετε δηλαδή μακριά. Γιατί μπερδεύονται και γίνονται σαν σχοινάκια. Και προφανώς αυτό δημιούργησε όλο ίσως το θέμα, ίσως, δεν είμαι και σίγουρη, βλέπετε. Έχει φαγωθεί μεν, αλλά έχει κάνει σαν σχοινάκι, ρε παιδί μου, και έχει τυλιχτεί εδώ γύρω, να το. Αυτό πρέπει να είναι από μπανάνα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο, δεν θυμάμαι κάτι άλλο δηλαδή να έχω ρίξει μέσα που να είναι έτσι μακρύ. Επίσης λέει μέσα να μην βάζετε ρίζες καθόλου, καλά εγώ δεν έχω βάλει, απλά το δεν το συστήνει καθόλου κατασκευαστής. Και κάτι άλλο που θα πω τώρα είναι ότι μέσα ο κατασκευαστής λέει ότι μπορείτε να ρίχνετε και τα, πώς το λένε, τα κακάκια τέλος πάντων από τα ζωάκια σας, σκυλάκια, γατάκια. Εγώ δεν θα σας το πρότεινα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί πέφτει πάρα πολύ η απόδοση του κομπόστ, είναι δηλαδή χαμηλώνει πάρα πολύ η ποιότητά του. Αυτό το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Και ένα άλλο είναι, αυτό το καθάρισα τώρα, δεν έχει κάτι άλλο. Και ένα άλλο είναι ότι εγώ, ας πούμε, τώρα. Και ένα άλλο είναι ότι εγώ τώρα δεν θα. Δηλαδή, το πιάνω, ας πούμε, το χώμα, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί ξέρω ότι είναι όλα φρούτα, λαχανικά, κάνα ψωμί, κάνα ρύζι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο. Τώρα δεν ξέρω ότι έχει κόπρανα μέσα, δεν νομίζω ότι θα το πιάνα. Και θέλω να πω εδώ πέρα για να βάλω τα χέρια μου να καθαρίσω και αυτά. Δεν νομίζω ότι θα το έκανα. Αυτό σαν δική μου βέβαια τέτοια, εντάξει. Καθάρισα και αυτό εδώ, άνοιξα το φιλτράκι, το καθάρισα, είχε μαζέψει και εδώ λιγάκι. Και το καθάρισα και αυτό. Αυτό πλένεται και πάρα πολύ, είναι τέτοιο, είναι πλαστικό, είναι η σίτα του πλαστική. Και μπορεί να πληθεί κιόλας, κάτω από νερό. Τώρα προσπαθώ με ένα χέρι να το βάλω. Το εδώ, σας λύθινα τόση ώρα, συγγνώμη. Το οποίο προσπαθώ να το βάλω με ένα χέρι. Και το έβαλα στραβά φυσικά. Πρέπει να το βάλω. Λοιπόν, τα κατάφερα. Έχει μια εγκοπούλα εδώ, η οποία πέφτει σε ρωτά, αλλά πρέπει να την πετύχεις. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και έχουμε και λέμε, αυτό εδώ το οποίο θα το ρίξω στο δάσος. Και αυτό το οποίο θα κρατήσω μερικό για να ρίξω και στις γλάστρες μου. Και θα ρίξω κάμποσο μέσα. Το υπόλοιπο θα το κρατήσω να το έχω για να το χρειαστώ αργότερα. Για λίπασμα. Λοιπόν, πήγα και φέρα την ζυγαριά από μέσα. Ζυγίστηκα εγώ και μετά πήρα μία τον ένα κουβάκι μετά τον άλλον. Ήθελα να δω το βάρος τους. Λοιπόν, αυτό το χώμα εδώ που βλέπετε, το κουμπός, είναι 7 κιλά. Και αυτό που ακόμα δεν έχει επεξεργαστεί είναι γύρω στα 3,5 με 4. Που σημαίνεται εδώ μέσα χωράγανε 10-11 κιλά είχα σίγουρα. Και ισχύει αυτό που λέει και μέσα ο κατασκευαστής ότι έχει 12 κιλά λίπασμα από μέσα. Λοιπόν, οπότε,
Σας είπα ότι θα κάνουμε αυτό και αυτό θα πάει στο δάσος τώρα. Λοιπόν, αυτό τώρα θα προσθέσω όμως εδώ 2 κιλά, γιατί πρέπει να έχει κάτω κομπό στο ενεργό για να συνεχίσει να κάνει τη διαδικασία. Λοιπόν, έριξα εδώ 2,5 κιλά έχω ρίξει, το μέτρησα. Μαμά. Το υπόλοιπο θα το κρατήσω. Έλα, πάμε. Δεν χρειάζεται να παίρνετε πάρα πολύ. Λίγο. Το γεμίζουμε. Ναι, και το κάνεις. Ορίστε, έτοιμη YouTuber είναι η κόρη μου. Έλα, για πάμε κι εσύ. Μαμά, που έχουμε κάνει κι άλλα βίντεο που έχω φτιάξει. Ναι, το ξέρω. Τα έριξες. Τι. Όχι στο σπίτι της αράχνης. Τι σου έκανε καημένη η αραχνούλα. Ποιο εκεί, εντάξει. Εντάξει, ευτυχώς η αράχνη είναι εύκολη, έξυπνη και θα βγει. Έλα, βάλ' το σε ένα κορμό δέντρο, άντε. Και το βάλω σε αυτό. Ρίξε και σε αυτό και μετά ρίξε και σε εκείνο και κάτω, που είναι πιο κάτω ακόμα. Το επόμενο, άντε, έχει πολύ εδώ. Εδώ μπορεί να το πιάσει πιο καλά, παιδιά, έχει μικρό πόδι. Δεν πειράζει, το σκάβεις με... Ναι, μπράβο, ρίξε και σε αυτό. Και σε αυτό εκεί κάτω, Φίλιππε, και σε αυτό εκεί. Κοίτα. Ναι, μαμά, σε αυτό εκεί. Τα χέρια μου εδώ. Ναι, αλλά μην το πολύ μπουκώνεις, δεν χρειάζεται. Να, έχει και εκεί, σε αυτά εκεί τα μικρά. Θα ρίξατε. Να πάω εδώ. Να βάλω κοντό. Πάμε και εδώ. Όχι, εκεί δεν έχει. Εκεί πέρα πήγαινε, εκεί. Εκεί. Α, είπαμε μαμά. Στα... Ναι. Ξέρω γιατί μπράβο. Μας λες να τα ρίξουμε στα δέντρα. Γιατί για τα δέντρα είναι σαν χώμα. Και μετά είναι τροφή, είναι φαγητό. Είναι φαγητό για τα δεντράκια. Κοιτάξτε, εκεί κάτω έχει, πώς το λένε, έχει πολλές. Βλέπεις, έχει ένα δέντρο που έχει πολλούς κορμούς, μικρούς. Εκεί, για ρίξτε, εκεί ρίξτε και δυο μαζί. Άντε. Ο ένας από τη μία μεριά, καλός από την άλλη. Μπράβο. Τέλεια. Λοιπόν, τα διάσαμε. Πήγαμε σε διάφορες μεριές του δάσους. Μια χαρά. Αυτό ήταν για σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε γραφούλα.